Αυτό είναι η πρακτική. Έχετε δει επώνυμο να δικάζεται εύκολα? Συνήθως βγαίνουν επαλλακτικά βουλεύματα. Από την πείρα μου μέχρι τώρα αυτά. Κύριε επιθεωρητά, θέλουμε ονόματα που λένε και δεν λέμε ονόματα εδώ πέρα, αν υπάρχουν και προσωπικά. Πείτε ονόματα, δεν γίνεται. Αλλά πάρα πολλά βουλεύματα, παρεμβάσεις που έχουν πάει στο είναι αρχή. Πολύ σοβαρά αυτά που θέτετε και περιμένει ο ελληνικός λαός από εσάς πιο πολλά. Δεν έχω δικαίωμα ούτε να εμφισιβάλλω ούτε να προσβάλλω απαλλακτικά βουλεύματα. Επομένως, λέω το παράπονο μου ότι στην προσπάθεια που κάνω, κάθε από τον επόγειο βρίσκω ένα τείχος. Στο τείχος λοιπόν αυτό βγαίνουν απαλλακτικά βουλεύματα. Τίποτα άλλο δεν λέω. Αλλά δεν μπορώ να σας κατανομάσω συγκεκριμένες υποθέσεις, τουλάχιστον δεν τις έχω χειριστεί εγώ. Κύριε Κυριακή, δεν μπορώ να κατανομάσω σε ποινικές υποθέσεις. Δεν μπορώ να παρέμβω, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι η τάδη υπόθεση, όχι το ποινικό, δεν ελέγχω το ποινικό, η ποινική δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Δεν ελέγχω την ποινική δικαιοσύνη, έχουμε διάκριση εξουσιών. Καταλάβετε, λέω ότι στην προσπάθεια μου, στην προσπάθεια που κάνω και παραπέμπω και επωνύμους, βρέουν απαλλακτικά βουλεύματα. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω είναι λάθος ή όχι μια υπόθεση. Διότι την υπόθεση που θα την πει ένα ανώτερο δικαστήριο που θα κρίνει τη συγκεκριμένη περίπτωση, την πρωτόδικη, ο Άριος Πάγος κατανέρεση, αν είναι σωστή ή όχι. Δεν έχω αρμοδιότητα να πω. Απλώς λέω ότι στην προσπάθεια που κάνω βρίσκω βουλεύματα απαλλακτικά, επωνύμους, βγαίνουν απαλλακτικά βουλεύματα και δεν δικάζονται όπως ο άλλος κόσμος.